Στα μπλόκα και πάλι οι αγρότες από τις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν πως οι μαζικές τους κινητοποιήσεις ξεκινούν και θα διαμαρτυρηθούν μεταξύ άλλων για τα μέτρα που πλήττουν, όπως λένε, τους μικρομεσαίους αγρότες και περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο, αλλά και για τον τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ σταδιακά μέχρι το 2022. Η Ομοσπονδία, μετά την απόφαση που πάρθηκε στις 17 Δεκέμβρη στο ΤΕΗ Λάρισα, στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε, ήδη πραγματοποιεί συσκέψεις σε χωριά, ενημερώσει στους αγρότες, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τα θέματα που τους αφορούν. Βέβαια, ενημερώνονται από τους λογιστές αυτή την εποχή και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν αφήνει περιθώριο κανένα αγρότη και κτηνοτρόφο όχι να ζήσει την οικογένειά του και πόσο μάλλον να καλλιεργήσει. Έτσι, η Ομοσπονδία λοιπόν αποφάσισε ότι η πανελλαδική σύσκεψη μάλλον αποφάσισε ότι 23 του Γενάρη πρέπει να βγουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά μηχανήματα στα μπλόκα. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα αγροτικά μπλόκα είναι η έσχατη λύση, γιατί εδώ και καιρό είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι αν δεν λυθούν τα ζητήματα, τα προβλήματα που μας αφορούν, θα ξαναβγούμε στον δρόμο. Και το είχαμε πει και στη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου. Παράλληλα, οι αγρότες διαμαρτύρονται και για τον διπλασιασμό του συντελεστή φορολόγησης, ενώ με τα τεκμήρια διαβίωσης φορολογούνται όλοι οι αγρότες ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισόδημα και πόσο. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, ξεκινώντας από τα μικρά, να σας πω ότι είναι τα καινούργια μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2017 με τις αυξήσεις που επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής. Είναι και ένα αίτημα, όχι μάλλον ένα πρόβλημα, ας το πούμε, είναι το περιβαλλοντικό τέλος που μπαίνει στο νερό της ίδρυυσης και της άρδευσης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται πάλι το κόστος παραγωγής. Από εκεί πέρα είναι η αύξηση των ασφαλίσεων στον ΟΓΑ, είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που το βλέπουν όλοι πλέον ότι είναι η καταστροφή, η ταφόπλακα στον αγροτικό και κοινοτροφικό κόσμο. Και όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα υπάρχει αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφική. Εάν αυτό θέλουν, θα εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Αλλά πρέπει να, επί της ουσίας, να αλλαχθεί η πολιτική, να στηριχθεί το εισόδημα του αγρότη και του κτηνοτρόφου και να έχουμε παραγωγή. Στην επιστολή που εξέδωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, τονίζεται μεταξύ άλλων πως αυτά τα μέτρα αποτελούν για το οργανωμένο αγροτικό κίνημα αιτία πολέμου και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να αποσυρθούν. Η απόφαση της Ομοσπονδίας είναι και με συζητήσεις που έχουμε κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τις συντονιστικές επιτροπές, η απόφαση είναι να γίνει, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, ένα μπλόκο. Στο Βόρειο Εύρο. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες συζητήσεις το τι θα γίνει στο Νότιο Εύρο. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.